Με τον Γιάννη Κουτσομίδη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του kpanews.gr. Κύριε Κουτσομίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Γιατί πιστεύετε ότι έγιναν όλα αυτά, κύριε Κουτσομίδη? Πράγματι, ο κύριος Σούνακ ενοχλήθηκε από τις δηλώσεις Μητσοτάκη στο BBC, ή υπάρχουν άλλοι λόγοι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αφορμή μπορεί να ήταν η συνέντευξη, αλλά νομίζω η αιτία, η ευρύτερη, είναι η πίεση που νιώθει ο κύριος Σούνακ από την παρέμβαση που έγινε από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, τον κύριο Στάρμερ, στο θέμα. Και έτσι θεωρεί ότι πρέπει να επιδείξει, ας πούμε, μια εθνικά σκληρή στάση για να αντιμετωπίσει την αντιπολίτευση του Εργατικού Κόμματος. Δυστυχώς το ζήτημα πολιτικοποιήθηκε. Δεν ξέρω αν είναι προς το συμφέρον μας να πολιτικοποιηθεί αυτό το ζήτημα, γιατί νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα είναι καλύτερα να συζητώνται σε επίπεδο υπηρεσιακό και παραγόντων και σε μια διπλωματία η οποία δεν ανακοινεί έτσι έντονα συναισθήματα στην κοινή γνώμη και στις πολιτικές δυνάμεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αντίδραση του κυρίου Σούνακ ήταν απαράδεκτη, προσβλητική προς την Ελλάδα, και νομίζω ότι ήταν ατυχέστατη, διότι αυτού του είδους οι αντιδράσεις δεν συνάδουν με μια συμμαχική και φιλική σχέση μεταξύ των δύο κρατών. Θα μπορούσε ίσως να δείξει τη δυσαρέσκειά του για την ανακοίνηση του ζητήματος μεταξύ της Ελλάδας και ενός αντιπολιτευτικού κόμματος στη Βρετανία. Αυτό δεν θα ήταν υπερβολικό, αλλά η ακύρωση προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος ξεπερνάει το διπλωματικό πρωτόκολλο ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι ήταν μια κίνηση, κακή κίνηση, λόγω της μεγάλης δημοσκοπικής διαφοράς που έχει με τους εργατικούς? Πιέζεται δημοσκοπικά ο κύριος Σούνακ. Άλλοι λένε πως όλο αυτό έχει να κάνει με τις ελληνοβρετανικές υποθέσεις αιχμής, αλλά κυρίως με τις εμπορικές σχέσεις της Ελλάδος Μεγάλης Βρετανίας και Μεγάλης Βρετανίας Τουρκίας. Είναι γνωστό ότι δεν είμαστε θειασότες της άποψης να αγοραστούν Eurofighter από την Τουρκία. Πιστεύετε ότι πηγαίνει τόσο βαθιά το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, ακούγεται αυτή η άποψη, αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Βρετανία να θέλει να προκαλέσει από μόνη της πρόβλημα στη σχέση με την Ελλάδα, εάν η Ελλάδα έχει, ας πούμε, μια αντίρρηση στην πώληση ενός πολεμικού υλικού στην Τουρκία. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβεί. Η Ελλάδα να οξύνει την κατάσταση εάν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με μια πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Δεν δένει δηλαδή με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και επίσης η Ελλάδα, εγώ δεν έχω καμία πληροφόρηση ότι υπάρχει πολύ σοβαρή προσπάθεια να μπλοκάρει η Ελλάδα πώληση Eurofighter από την τετραεθνή κοινοπραξία προς την Τουρκία. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτό. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι πραγματικά η πίεση που νιώθει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, και να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο από το Εργατικό Κόμμα. Υπάρχει και το κόμμα το ακόμη πιο δεξιό, το Reform UK, το οποίο έχει ακόμη πιο δεξιές θέσεις, και εκείνο μπορεί να, ας πούμε, να υφαρπάξει αυτή την υπόθεση σε μια εθνικιστική βρετανική γραμμή και να κάνει αντιπολίτευση από τα δεξιά στη Βρετανία. Άρα είναι εγκλωβισμένος ο κύριος Σούνακ σε αυτή την θέση. Φυσικά, βέβαια, καταδικάζουμε την αντίδραση έτσι όπως έγινε, η οποία δεν συνάδει με τις σχέσεις των δύο κρατών, οι οποίες επισημαίνω ότι μέχρι πρόσφατα ήταν εξαιρετικές. Υπήρχε πολύ καλό κλίμα. Και θα θυμίσω ότι ακριβώς πριν δύο χρόνια, ήταν Νοέμβριος του 2021, ο κύριος Μητσοτάκης είχε μεταβεί στο Λονδίνο, είχε συναντηθεί ακριβώς στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τον Μπόρις Τζόνσον και είχαν συζητήσει για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο κύριος Τζόνσον δεν είχε κανένα πρόβλημα να το συζητήσει ανοιχτά το θέμα, εξέφρασε τις πάγιες βρετανικές θέσεις, ο δικός μας ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τις πάγιες ελληνικές θέσεις, χωρίς να υπάρξει καμία δυσαρέσκεια από καμία πλευρά. Mm-hmm. Φαίνεται τώρα ότι το πολιτικό κλίμα, επειδή έχουμε μπει άτυπα σε προεκλογική περίοδο στη Βρετανία, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πολύ δύσκολο. Συμπερασματικά πάντως θα έλεγα ότι για τη δική μας υπόθεση αυτή η εξέλιξη δεν είναι θετική, εκτός από την προσβλητική αντιμετώπιση της Βρετανικής κυβέρνησης προς την Ελλάδα. Αυτό το ζήτημα δεν πρέπει να αποτελέσει ένα ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κρατών. Διότι τότε ο καθένας θα οχυρωθεί πίσω από τις θέσεις του. Η Ελλάδα υποστηρίζει διαχρονικά
ότι αυτά τα γλυπτά έχουν κλαπεί παράνομα από τη χώρα μας από τον Λόρδο Έλγιν και δεν αναγνωρίζει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου. Το Βρετανικό Μουσείο και η Βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτά νομίμως κατέχονται και παρουσιάζονται στο Μουσείο, οπότε αν οχυρωθούν οι δύο πλευρές πίσω από αυτές τις θέσεις δεν θα βρεθεί λύση. Το Άρα, θέμα λοιπόν... είναι να γίνει μια συζήτηση σε φιλικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή είναι τεταμένες οι σχέσεις βέβαια. Πρέπει τα πράγματα να γίνουν, να καλμάρουν περισσότερο, πιθανότατα μάλλον μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία, και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση που θα μπορεί να είναι εφικτή νομικά και από τις δύο πλευρές. Πιστεύω ότι υπάρχει μια τέτοια λύση που θα μπορούσε να είναι ανεκτή και από τη Βρετανία και δεν είναι ο δανεισμός, γιατί αυτό δεν συμφέρει εμάς. Επίσης δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε κυριότητα. Πιθανόν να είναι μια συνεργασία του Μουσείου Ακροπόλεως και του Βρετανικού Μουσείου. Αλλά αυτό είναι ένα νομικό και τεχνικό ζήτημα που μπορεί να διευθετηθεί σε άλλο όμως κλίμα και όχι σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό σας βράδυ.